Καλημέρα από το Yellow Radio. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Και το επισήμενα και νωρίτερα ότι είστε το μοναδικό κόμμα, η μοναδική νεολαία κόμματος, η οποία δείξατε και ευαισθησία και σε προηγούμενες υποθέσεις, έτσι, που εθρηνήσαμε δυστυχώς ή παραλίγο να θρηνήσουμε, αλλά και τώρα που είναι, έχουμε χάσει ένα νεαρό παιδί τόσο άδικα από την ζωή. Και τουλάχιστον αυτό σας θυμάει, γιατί δεν συνηθίζεται τουλάχιστον τα πολιτικά κόμματα, ξέρετε, να παίρνουν μια θέση όσον αφορά τέτοια ζητήματα, τέτοια ξεκάθαρη θέση. Ναι, μιλάμε για ένα αποτρόπαιο περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει σε πολύ νέο κόσμο την οργή, την αγανάκτηση. Καταρχήν, εντάξει, τα αυτονόητα συλληπιτήρια για το παιδί, εντάξει, νομίζω περισσεύουν αυτή την ώρα, είναι αυτονόητο όλη η θέση όλων απέναντι σε αυτό. Αυτό που τώρα, έτσι με λίγα λόγια, μπορούμε να πούμε, να μην λέμε πολλά, σε αυτή την ώρα τα έχουμε πει κατά καιρούς και ως Κομμουνιστική Νεολαία και ως Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι ότι πραγματικά αναδείχθηκε με αυτό το τραγικό περιστατικό, κάτι και ένας νέος άνθρωπος, αυτό πρέπει να μείνουμε όλοι, κατέδειξε τη σαπίλα, την κατρακύλα του επαγγελματικού αθλητισμού με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και του κράτους διαχρονικά. Και σε αυτό πρέπει να, νομίζω, να σταθεί και ο νέος κόσμος, όλοι αυτοί οι οποίοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, αγαπάμε τον αθλητισμό. Η αγάπη ενός νέου ανθρώπου για την ομάδα του δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με τέτοια περιστατικά. Δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με αυτούς οι οποίοι... ο αθλητισμός, ξέρετε, είναι ζωή. Το ποδόσφαιρο είναι ζωή. Η αγάπη για μια ομάδα είναι πραγματικά κάτι το υγιές. Και όμως ορισμένα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν μέσα στο ποδόσφαιρο και συνολικά στον επαγγελματικό αθλητισμό, γι' αυτό λέω ότι είναι η σαπίλα αναδεικνύεται του επαγγελματικού αθλητισμού, είναι αυτή η οποία φτάνει μέχρι και στο σημείο να οπλίσει κάποιους και να έχουμε τέτοια τραγικά γεγονότα. Πριν από 2 χρόνια θρηνήσαμε, κλάψαμε για τον Τόσκο. Πριν από λίγες μέρες στην παραλία παραλίγο να κλάψουμε για ένα 14χρονο παιδί που μαζί με το αδερφάκι του περπατούσαν στην παραλία και τους επιτέθηκαν 10 άτομα και τους χτυπήσανε, και μάλιστα ο 14χρονος υπέστη και μοραγία στο σηκώτη. Από χθες κλαίμε για τον Άλκη. Σαν νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος, τι βλέπετε, τι μπορεί να γίνει άμεσα ώστε να σταματήσουμε να θρηνούμε άδικα χαμένες ζωές νέων ανθρώπων? Είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι ο επαγγελματικός αθλητισμός, έτσι πως υπάρχει σήμερα, τα συμφέροντα τα οποία σήμερα έχουν παρισφρήσει σε αυτόν, έχουν χαλάσει αυτό που αγαπάμε όλοι μας, αυτό που αγαπάει πολλοί κόσμος. Το ποδόσφαιρο είναι, όπως και όλα τα αθλήματα, είναι ζωή πραγματικά, είναι κοινωνικό αγαθό, και δεν χωράνε μέσα σε αυτό διάφορες ομάδες, ενώ καταλαβαίνετε τι ομάδες, οι οποίες φτάνουν μέχρι και στο σημείο να στερήσουν ανθρώπινες ζωές. Και είναι και ομάδες οι οποίες κατά καιρούς έχουν αξιοποιηθεί και απέναντι στην αγωνιστική δράση του λαού και της νεολαίας, δηλαδή όταν διεκδικεί για άλλα ζητήματα, για τη ζωή του, για τα δικαιώματά του, και με αυτή την έννοια πρέπει να πάρουν την ευθύνη τους στο κράτος και οι κυβερνήσεις. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Βασιλιάδη. Ακριβώς. Και εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλησπέρα.